Για να ξέρεις με τον κύριο Φίλη. Σας ευχαριστώ, κύριε. Αν αρχίσουμε τι. Αλλά η διαφορά που υπάρχει δεν με θεωρείτε στους παλιούς. Είναι χρόνια δημοσιογράφος όμως. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα τρόπου άσκησης και περιεχομένου της πολιτικής. Έγινε ένα δημοψήφισμα προχθές. Ήταν αδιανόητο αυτό να γίνει. Γιατί μας σώσαν οι καθηγητές οικονομικών. Ήταν αδιανόητο να γίνει αυτό στην Ελλάδα και έγινε μάλιστα σε συνθήκες ενημερωτικής ασφυξίας, παραπληροφόρησης, τηλεοπτικής χούντας. Οικονομολόγων οι οποίοι περιφέρονταν στα κανάλια και έλεγαν ότι πάει η Ελλάδα, πέφτει στα βράχια. Δημοσιογράφων οι οποίοι κάθε άλλο που έλεγαν τι ώρα είναι να πάμε στη δραχμή. Άρα λοιπόν, για να είμαστε λίγο σαφείς, βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή τη φάση που είναι πράγματι κρίσιμη για τα συμφέροντα της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, διότι υπήρξε το δημοψήφισμα της Κυριακής, το οποίο πολιτικά επανατοποθέτησε το θέμα της διαπραγμάτευσης. Το επανατοποθέτησε θετικά. Είναι αγκασμένοι σήμερα οι εταίροι, έστω και με τη μορφή αυτού του εισαγωγικά τελεσιγράφου που λένε ή έτσι η Brexit. Αυτό είναι αναγκαίο για να κάνουν τη διαπραγμάτευση από την πλευρά του και να μιλήσουν στις δικές τους κοινωνίες και να τρομοκρατήσουν πιθανά και στην Ελλάδα. Είναι αναγκασμένοι όμως να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα. Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την ίδια πορεία που 5 χρόνια ακολουθούμε με σκληρή λιτότητα και με υπερδανισμό και μια μέγενη στην οικονομία της χώρας? Ή πρέπει να συζητήσουμε βεβαίως και κάποια σκληρά μέτρα, αλλά με μια προοπτική, με έναν ορίζοντα εξόδου σταδιακά από τη λιτότητα και εισόδου σε έναν. Αυτό θα είναι το διαφορετικό, κύριε Φίλη. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Να σας πω γιατί αν το λέω. Αν αυτό δεν κερδίσουμε μεθαύριο, τι συζητάμε. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί λέτε με ειλικρίνεια. Συγγνώμη. Λέτε με ειλικρίνεια ότι. Εγώ το σέβομαι και το εκτιμώ ότι σκληρά μέτρα θα υπάρχουν. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το πούμε στον Υπουργό. Να μην πληρώσουν μόνο όμως ξανά οι άνθρωποι που πληρώνουν μέχρι τώρα, οι κοινωνικά αδύναμοι. Θα μπορέσετε να το περάσετε αυτό? Αυτή τη μάχη. Ή δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο πάλι την Κυριακή βράδυ να μιλάμε για χαρτογράφητα, για μαύρους καπνούς? Θα είναι πλήρως χαρτογραφημένα και με άσπρο καπνό την Κυριακή οι εξελίξεις. Να μας σαφείς. Παρέθηκα να ακούω για μαύρους. Αυτό το έντιμο στον ESM, για να το πούμε πολύ απλά, δεν είναι ένα έτοιμο για ένα τρίτο μνημόνιο? Θα σας απαντήσω. Το αίτημα στον ESM που θα κατατεθεί σήμερα είναι ένα αίτημα για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Άρα οποιασδήποτε δεσμεύσεις. Μήπως ξέρετε και το ποσό να ολοκληρώσω, κυρία Κορή, δεν κάνουμε ρεπορτάζ εδώ. Πολιτικά μιλάμε. Λοιπόν, ανεξαρτήτως λοιπόν του θέματος αυτού, πρέπει να σας πω ότι βεβαίως θα υπάρχουν όροι. Θα τους εκτιμήσουμε όμως. Και τι έχουμε? Έχουμε τη δυναμική του δημοψηφίσματος, ένα, τη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε, η συμφωνία είναι για εντολή, μη ρίξεις όμως. Οποιαδήποτε, οποιαδήποτε εξέλιξη. Έτσι αναφέρεται το κείμενο. Να τον αφήσουμε να τελειώσει η Χριστίνα μου και μετά θα το. Κύριε Κοραή, αν θέλετε να κάνετε εσείς. Για να μιλήσουμε κι εμείς χωρίς διακοπές. Θέλετε να μιλήσετε. Μιλήστε. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω. Το κρίσιμο θέμα είναι η εντολή του ελληνικού λαού. Η εντολή είναι για συμφωνία μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η εντολή. Για συμφωνία βιώσιμη όμως. Όχι όποια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τρία ζητήματα. Πρώτον, τα ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική προσαρμογή και ανάταξη. Με κοινωνική όμως ευαισθησία. Με τα βάρη κατά το δυνατόν να κατανέμονται με βάση την ικανότητα τη φοροδοτική των πολιτών. Όχι εξόντωση των γενικά αδύναμων. Δεύτερον, το θέμα του χρέους. Έχει τεθεί στο τραπέζι δημοσίως αυτής της διαπραγμάτευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, για πρώτη φορά με τόση ένταση εκτεθεί και από άλλες πλευρές. Χθες ο Ομπάμα μίλησε με τη Μέρκελ, δημοσιοποιήθηκε αυτή η συνομιλία και είχε τρία στοιχεία, ένα από τα οποία είναι το χρέος, το άλλο είναι η χρηματοδότηση και το τρίτο είναι η μεταρρυθμίση, όπως λέει ο Ομπάμα. Και τρίτο θέμα, χρήματα. Χρήματα και όσον αφορά την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών, αλλά και ως προς την ανάπτυξη. Δύο ερωτήματα, αν θέλετε. Χρήματα για να μας δώσουν αυτοί. Οι οποιοδήποτε αυτοί δυστυχώς θα συνοδεύονται και από μέτρα. Έτσι. Εν μέρη. Και ή θα πρέπει να τους έχουμε πείσει για την αναγκαιότητα της χρηματοδότησης της χώρας. Θα σας απαντήσω. Δεύτερο. Και το τρίτο. Τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν τους πείσουμε? Τώρα πια έχει γίνει ένα δημοψήφισμα. Έχει η κυβέρνηση μια φοβερή δύναμη στα χέρια της. Εγώ δεν σας είπα αν θα πάμε σε δραχμή ή όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εάν έχει σκεφτεί η κυβέρνηση όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί πραγματικά να τρομοκρατούνται λόγω της παραπληροφόρησης, λόγω της άγνοιας, λόγω του ότι είναι φυσιολογικό να φοβάται κάποιος. Και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν περάσει πολέμους, κατοχές. Τι θα γίνει αν το βράδυ της Κυριακής δεν υπάρχει συμφωνία?
Το θέμα δεν είναι αν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με τις εμπειρίες της κατοχής και του πολέμου τρομοκρατούνται στην Ελλάδα. Το θέμα είναι εάν μπορούμε να πετύχουμε μια βιώσιμη λύση με βάση τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη σήμερα. Άκουσα τον κύριο Τούσκ, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα το ελληνικό δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, έχει γεωπολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι εύκολο να υιοθετήσουν τον Brexit, όπως και εδώ ακούω να υιοθετείται από ορισμένες πλευρές. Το Brexit είναι ουσιαστικά μια ανατροπή γεωπολιτικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή με ανοικτές εστίες πολεμικών εντάσεων. Ο κύριος Τούσκ λοιπόν και το χειρότερο σενάριο. Αυτό το είπε ο κύριος Γιούνκερ και το απέριψε. Τα μπερδεύετε. Ο κύριος Γιούνκερ και είπε ότι έχει ένα πακέτο. Βεβαίως. Ένα πακέτο πολλών συλλέγγυων. Ξαναλέω λοιπόν, γιατί για βλέπω, ότι η κυρία Κοραή ακούει με ευκολία όσα λέγονται το δεξιό αυτή. Αλλά θα ακούει και τα υπόλοιπα όμως. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν. Είμαι δημοσιογράφος. Λέω, ακούτε, ναι, τα μισά ακούτε. Τα πάμε από την αρχή. Ο κύριος Τούσκ είπε να μην αυταπατάτε κανείς. Ναι. Σε 5 ημέρες και ό,τι έχουμε μελετήσει πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και πρέπει και έχουμε μελετήσει όλα τα σενάρια συμπεριλαμβανομένου και του χειρότερου σενάριου. Είπε, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι το black. Ναι, το μαύρο, ακριβώς. Το ακούσαμε. Είπε ότι αυτό έχει γεωπολιτικές ανατροπές στην Ευρώπη. Ναι, και ωραία. Άρα ότι δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Το είπε έτσι. Όμως και αυτό, λέτε, και τον Brexit. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε, κυρία Κοραή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσείς υιοθετείτε τα τελεσίγραφα. Εμείς τα πρέπει να πάμε όμως και στους πολιτικούς της δυνάμου. Πρέπει να πάμε, γιατί έτσι δεν θα μιλήσει κανένα. Θέλω να πάω στον κύριο Κουτσάκο. Το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο. Κλείστε για να πάω στον κύριο Κουτσάκο. Τι κερδίζουμε αν έχουμε συμφωνία την Κυριακή? Κερδίζουμε μια συμφωνία οριστική. Δεν μου είπατε τι χάνουμε όμως. Θα ακούσετε. Μια συμφωνία οριστική, ότι συμφωνήσουμε δεν θα είναι υπό την αίρεση συνεχών εκβιαστικών επιθεωρήσεων κάθε 2-3 μήνες. Ένα. Δεύτερον, μια συμφωνία η οποία θα έχει χρηματοδότηση για την οικονομία. Τρίτον, θα έχει συζήτηση για το χρέος. Αυτό θα έχει μέσα μέτρα τα οποία πιθανόν να είναι σκληρά. Βεβαίως και θα έχει. Αλλά όμως, αυτό θα κουβεντιάσουμε. Θα τα περάσετε. Πού να τα περάσουμε, στη Βουλή? Για παράδειγμα. Βεβαίως. Γιάννης Μιχελογιαννάκης, σήμερα. Είναι ανάρτηση. Προβλιάζουμε... Όχι, είναι βουλευτής. Εντάξει, δεν θέλω να προβλιάσω. Ζητάει σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επειδή είσαι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θα σας έρθει το αίτημα. Και της Κεντρικής Επιτροπής. Κύριε Παπαδάκη, έχετε ένα καλό πελάτη από ό,τι κατάλαβα. Κάθε όχι, να τον έστειλε. Να τον τα mail. Τα mail. Είναι και εδώ, δεν είναι, είναι... Εξαπέστειλε ένα mail και είναι θέμα για τη συζήτησή μας τώρα αυτό. Α, το είπε ο κ. Μιχελογιαννάκης. Πελάτη σε μένα δεν είναι κανένας. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Στην ουσία λοιπόν, δεν είμαστε σε ένα καθεστώς συνεχών εκβιαστικών επιθεωρήσεων. Εάν υπάρχει συμφωνία για την Κυριακή, θα είναι μια οριστική συμφωνία για χρηματοδότηση, για τα μέτρα που πάνε και σκληρά μέτρα και για το χρέος. Έναρξη συζήτηση για το χρέος. Όχι κάθε 2 μήνες σκληρή και επιθεώρηση με εκβιαστικά διλήμματα. Αυτό κερδίζουμε τώρα. Θέλω να πάω στον κύριο Κουμουτσάκο. Τι βγαίνει από τη χθεσινή, από τις χθεσινές επαφές? Και έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα μέχρι την Κυριακή, κύριε Κουμουτσάκο. Οι χθεσινές δραματικές εξελίξεις που επισφραγίζουν τη χειρότερη στιγμή στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας τα τελευταία 36 χρόνια επιβεβαιώνουν ότι στην ουσία το δίλημα της Κυριακής ήταν μέσα ή έξω από την Ευρωζώνη.